Σάφλος αποτελεί ένα σταθμό για το σταθμό μας, για το κανάλι 5. Και έχει επιτευχθεί χάρη στην συμμετοχή και στο ενδιαφέρον το προσωπικό του κυρίου Φίνου. Έχει διαθέσει ένα εκπληκτικό, όπως όλα τα συνεργεία του, τα κινηματογραφικά, έναν οπερατέρ που κρύβεται πίσω από την κάμερα, είναι, πρέπει να είναι, ναι, ο Γιώργος Αρβανίτης, και ένα σωρό χαρούμενα παιδιά που βοηθούν την απόψινή προσπάθεια. Σήμερα, χάρη στην τεχνική αυτή βοήθεια, επιτυγχάνουμε να μεταφερθούμε έτσι αστραπιαία στο όμορφο αρχοντικό της οδού στη Σιχώρου, από το οποίο θα σας μεταδώσουμε τα επόμενα πρωτοχρονιάτικα στιγμιότυπα. Αρχόντισά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άλκη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μέρα που είναι, να μην σε κουράζουμε παρά λόγια, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Θα ήθελα να πεις στους θεατάς μας, στους τηλεθεατάς μας, που απόψε παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή μας, χάρη στην πλούσια συμμετοχή ενός χαριτωμένου πλήθους καλλιτεχνών με κορονίδα εσένα, να πεις τα όνειρά σου τα καλλιτεχνικά για το 1969. Μέχρι τον Ιούνιο, που περιμένω ως τότε να πραγματοποιηθεί το ωραιότερο και πιο τρυφερό όνειρο της ζωής μου, καμία καλλιτεχνική απασχόληση δεν πρόκειται να με δεσμεύσει. Από εκεί και ύστερα όμως, με περιμένει πολλή δουλειά. Και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Στον κινηματογράφο θα συνεχίσω τη συνεργασία μου με τη Φίνος Φιλμ, που τόσο ωραία άρχισε με την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, θα συνεχιστεί με τη Δασκάλα με τα Χρυσά Μαλλιά και με μια σειρά πολύ ωραίων ταινιών για το 1969. Θεατρικά, όνειρα είναι η επανεμφάνισή μου στο θέατρο ύστερα από απουσία ενός έτους. Θα εμφανιστώ μαζί με τον Δημήτρη σε δικό μας θέατρο και με πολύ πολύ όμορφες προοπτικές. Αυτά. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν. Το εύχομαι ολόψυχα και πιστεύω πως διερμηνεύω μια ευχή, όχι προσωπικά δική μου, μονάχα, αλλά όλου του κόσμου, των μυριάδων Ελλήνων, που σας παρακολουθούν, που σας χαίρονται, που σας αγαπούν. Σας ευχαριστώ και εσάς και όλους που μας αγαπούν. Αλήθεια, από τσιγάρο τι γίνεται? Εδώ έχεις το... Πού είναι ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης έπρεπε να έχει έρθει, μου, οπότε θα πεταχτεί από το θέατρο να με δει λίγο. Εκτός αν πέρασε από τη Φίνος Φιλμ, είχε κάτι να συζητήσει με το Φίφι. Ανάτος μου, φαίνεται έρχεται. Δημήτρη! Γεια σας! Έλα, γεια σας! Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, Άλκη, πώς από εδώ, χρόνια πολλά. Πρόσεχε, μας βλέπουμε στην τηλεόραση. Πω, πω, είναι μεγάλη ιστορία. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ελπίζω δεν θα αποδώσεις σε όσους έλειπαν από το θέατρο σαν αίτιο την τηλεόραση, ε? Όχι. Πώς πήγε απόψε? Καλούτσικα. Μα μην ξεχνάτε, παίζουν χαρτιά. Τώρα παίζουν χαρτιά, ο κόσμος παίζει. Θα σας μου επιτρέπετε λίγο, Ναι, τι. Να πάρω λίγο τη συνέχεια. Συνέβη ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό προχτές το βράδυ. Στο θέατρο. Τι κρίμα που δεν μπορώ να δω εγώ την Ποντικό Παγίδα. Δεν με αφήνουν να βγω από το σπίτι, είμαι εγώ σε παγίδα τώρα. Ούτε θα τη δεις. Καταπληκτική παράσταση. Και δεν θα παίζετε ασφαλώς όλο τον χρόνο για να. Μόνο τη χειμερινή περίοδο. Μόνο τη χειμερινή. Α, πάει μόνο τη χειμερινή. Μοιάζει σαν ανέκδοτο. Είμαι προχτές το βράδυ στο θέατρο. Πίσω μου ακριβώς κάθε μια χαριτωμένη παρέα από παιδιά που προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος είναι ο δολοφόνος της παραστάσεως. Λέω ένας ο Τάδε είναι, λέω άλλος όχι ο Λοχαΐτης, όχι λέω άλλος ο Ανδρεόπουλος. Ξαφνικά ακούγεται ένας ο οποίος οπωσδήποτε ήταν από Οξφόρδη και πάνω, ας πούμε, και λέει «Και πρέπει ο δολόφονος να είναι ο Παπαμιχαήλ». Γυρίζει την πρόταση και λέει «Μα είναι δυνατόν τόσο καλό παιδί, μπορεί να είναι ο δολόφονος». Δημήτρη, πάντως αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ που μέχρι το τέλος του έργου η θεατές δεν μπορούν να ανακαλύψουν το δολόφονο. Το δολόφονο. Τι αγωνία. Σοφία η Αγκάθα Κρίστη έχει το μυστικό της. Είναι μοναδική. Είναι θαυμάσια. Για πες μου, αφού όπως υποσχέθηκα θα σου εξηγήσω μετά τι γίνεται ακριβώς. Ναι, περιμένω να με εξηγήσεις. Γιατί όλο το αναβάλεις. Τελειώνει σε λίγο η υπομπή. Πες μάλλον στους τηλεθεατές, όπως προλίγου έκανε και αλήγη, τις ευχές σου για το 1969. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ειρήνη. Θα μου πείτε μόνο. Μόνο. Βγάλετε ένα από τα δύο και ύστερα τα λέμε. Υγεία και ειρήνη λοιπόν. Τίποτα άλλο. Και εσύ αλήγη. Για το 1969 εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα μας τα όνειρα. Αν και προσωπικά πιστεύω πως καμιά φορά η εκπλήρωση των μικρών και απλών μας πόθων είναι εκείνη που κάνει τη ζωή μας όνειρο.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε θερμά, παιδιά, για τις ευχές σας και κυρίως για τη συμμετοχή σας στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή μας, που πιστεύω ότι εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στην αγαθή συνεργασία, στην φιλική συνεργασία και στην αγάπη μεταξύ των αστέρων του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεοράσεως του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Και εμείς, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές.